Φινάλε για την εκπομπή Σούπερ Κατερίνα σήμερα Παρασκευή 5 Ιουλίου. Η Κατερίνα καινούριου με τους συνεργάτες της αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές και τη δημοσιογραφική τους ομάδα και έδωσαν ραντεβού από Σεπτέμβρη πλήρω ανανεωμένοι και με γεμάτες μπαταρίες. Η παρουσιάστρια συνεχίζει και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με την ίδια ομάδα, αλλά με μια μικρή αλλαγή μπροστά από τις κάμερες όπως όλα δείχνουν. Το φινάλε της καινούριου και τα ευχαριστώ της καινούριου για να γίνει μια εκπομπή και να πηγαίνει τόσο καλά και να την αγαπήσετε. Δεν είμαστε εμείς μπροστά αλλά πίσω η δημοσιογραφική ομάδα. Σας ευχαριστώ για όλα. Είστε οι καλύτεροι. Και έναν άνθρωπο που χωρίς αυτός δεν μπορώ. Νομίζω είναι ο καλύτερος. Μιλάμε για τον Θέμη Μάλι. Δεν βγαίνει εκπομπή χωρίς αυτόν. Σε ευχαριστώ και τα λέμε από Σεπτέμβρη, ανέφερε λίγα λεπτά πριν το κλείσιμο της εκ... και συνέχισε, ευχαριστούμε πάνω από όλα εσάς. Πριν τους τηλεθεατές εσάς, Πέτρο, χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα. Είστε οι καλύτεροι συνεργάτες που θα μπορούσα να έχω και με ανέχονται. Ευχαριστώ και εσάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Σεπτέμβρη. Μάλιστα, Δέχτηκε και μια ανθοδέσμη και όταν τη ρώτησαν από ποιον είναι, έκανε μια μικρή αναφορά στο σύντροφό τη. Από ποιον να είναι, από ποιον να είναι, από ποιον, το αγόρι μου, φαντάζεστε, από ποιον να είναι ρε παιδιά, Νίκο Κοκλόνη είπε η Κατερίνα Καινούριου. Να σημειώσουμε πω το φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερο για την Κατερίνα Καινούριου, καθώ φημολογείται πω είναι σε σχέση με 35 χρονο επιχειρηματία. Η ίδια δεν έχει κάνει καμία δήλωση σχετικά, αφού θέλει να προστατεύσει την προσωπική της ζωή μιας και την έχει πατήσει πολλές, ωστόσο το πρόσωπο του είδε το φως της δημοσιότητα. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ο επιτυχημένος επιχειρηματίας ήταν φίλοι για χρόνια. Ωστόσο φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα ήρθαν πολύ κοντά και αναπτύχθηκε μεταξύ τους μία τρυφερή σχέση. Η Κατερίνα Καινούριου, μάλιστα, πριν από λίγο καιρό είχε ανεβάσει στο παρελθόν μια κοινή φωτογραφία με τον ίδιο, με αφορμή τα γενέθλια.